Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο από τον χώρο της υγείας. Πάμε να δούμε ποιες είναι τα εξέλιξη σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού και την πανδημία. Για το θέμα αυτό, μάλιστα, έκανε χθες δηλώσεις και στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ από την Παναγία Σουμελά Βερμίου, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτασμών. Και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, υποστήριξε ότι έχουμε αποκτήσει εμπειρία και ως κράτος και ως πολίτες για να διαχειριστούμε την κατάσταση και να μην υπάρξει ζήτημα στο εγγύς μέλλον, την ίδια στιγμή που βάσει πληροφοριών από το διεθνές επίπεδο οι νέες υποπαραλλαγές που από ό,τι φαίνεται κυριαρχούν στον πληθυσμό μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις κοινωνίες το επόμενο διάστημα. Για την Ελλάδα από τους ειδικούς η κρίσιμη περίοδος υπολογίζεται ότι είναι ο Σεπτέμβριος, εκεί όπου αναμένεται αυτές οι υποπαραλλαγές και η επικράτησή τους να φέρουν νέα έξαρση κρουσμάτων. Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι των δομών υγείας υποστηρίζουν ότι υπάρχει αύξηση των νοσηλιών ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από τον κορονοϊό, όμως ως και την ώρα αυτή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Αισιόδοξη για την πορεία της πανδημίας εμφανίστηκε από την Παναγία Σουμελά Βερμίου η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Τα δεδομένα του κορονοϊού πάνε ευτυχώς καλύτερα. Έχουμε ευτυχώς λιγότερα κρούσματα σιγά σιγά. Έχουμε επίσης λιγότερες νοσηλίες. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Χρειάζεται να προσέχουμε ένας τον άλλον. Νομίζω ότι αν κάτι μας δίδαξε η πανδημία είναι ότι πρέπει να προσέχουμε ένας τον άλλον και ότι τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Με αισιοδοξία, με προσοχή, με χαμόγελο θα έχουμε ένα καλό μέλλον αν συμπεριφερόμαστε όλοι σαν ένα μέρος του συνόλου. Και πάλι χρόνια πολλά. Την ίδια στιγμή οι ειδικοί υποστηρίζουν πως η νέα παραλλαγή του ιού Κένταυρος θα προκαλέσει προβλήματα και στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου η επιδημιολογική κατάσταση θα είναι καλή. Ότι από τους 150 ανθρώπους που είδαμε, όλοι είχαν αντισώματα. Και ξέρετε, περισσότερα αντισώματα είχαν οι άνθρωποι που είχαν εμβολιαστεί και περάσαν δύο μορφές όμικρον ήπια. Άρα δηλαδή κάθε φορά που περνάει κανένας από το κοινό κρυολόγημα με λίγο πυρετό, είναι σαν να κάνει μια μυστική δόση εμβολίου. Και είχαν πολύ μεγάλη προστασία, πολύ ψηλά αντισώματα. Επομένως, ο ιός έγινε ιδιότερος, το ανώτατο αυτό που είπαμε, αλλά και εμείς είμαστε περισσότερο προστατευμένοι από τα εμβόλια, αλλά και από τις επιμολύσεις που είχαμε αυτό το διάστημα. Αυτό όμως πιθανώς να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Νέο κύμα αυξήσεων αναμένεται το επόμενο διάστημα σε μια σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι αυξήσεις αυτές θα γίνουν αντιληπτές στα ράφια από τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αναμένονται συγκεκριμένα δύο κύματα, ένα τον Αύγουστο και ένα τον Σεπτέμβριο, ενώ από τις αυξήσεις δεν θα γλιτώσουν ούτε οι τιμές του ρεύματος. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι διεθνείς ισορροπίες, οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και η ελληνική πραγματικότητα στην αγορά του ρεύματος αναμένεται να φέρει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων βεβαίως προς τα πάνω το επόμενο διάστημα. Η εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα αναμένεται να φέρει νέο κύμα αυξήσεων και στις τιμές ρεύματος. Οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα ανακοινώσουν τιμές λιανικής βασιζόμενες στις προβλέψεις του Σεπτέμβριο. Με δεδομένο το αρνητικό διεθνές κλίμα, αναμένεται να υπάρξουν αυξήσεις. Συγκεκριμένα, δεν αναμένεται να υπάρξει πάροχος που να πουλάει το ηλεκτρικό ρεύμα κάτω από το 50 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να ανακοινώσει νέα αύξηση στην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Μία από τις πιο σημαντικές παραπλανητικές διαφημίσεις που ακολουθήσαν αρχικά τις πρώτες μέρες αρκετοί πάροχοι ήταν ότι διαφημίζαν την κρατική επιχορήγηση ως δική τους έκπτωση. Με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής. Θεωρώντας, κάποιοι καταναλωτές παραπλανήθηκαν, θεωρώντας ότι θα βγουν διπλά κερδισμένοι αν επιλέξουν το συγκεκριμένο κατάροχο, λαμβάνοντας την κρατική επιδότηση και έχοντας και την έκπτωση όπως διαφήμιζε με μεγάλα γράμματα. Με βάση εκτιμήσεις ειδικών, οι τιμές λιανικής θα κυμαίνονται από τα 52-53 λεπτά έως και 60-65 λεπτά. Ο μεγάλος πονοκέφαλος θα είναι η τιμή λιανικής του φυσικού αερίου, καθώς όσο παραμένει η διεθνής τιμή πάνω από τα 200 ευρώ, τόσο η κιλοβατόρα θα κοστίζει πάνω 17-18 λεπτά. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών αυτών, το οποίο μάλιστα έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί και εντονότατες πολιτικές συζητήσεις. Βεβαίως αναφερόμαστε στο θέμα της παραμονής 39 ατόμων από την Συρία, μεταξύ των οποίων και παιδιών σε νησίδα στον Εύρο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διαφορετικές και
πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες οι πληροφορίες που έχονται για το θέμα αυτό, σε τέτοιο σημείο όπου είναι αδύνατον όλες οι πλευρές να λένε την αλήθεια. Κάποιος είτε έχει κάνει λάθος, είτε ψεύδεται για το θέμα αυτό το εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο μάλιστα είχε σήμερα και εξέλιξη όσον αφορά τουλάχιστον την εξασφάλιση της υγείας των ανθρώπων αυτών. Υπενθυμίζω ότι είχαμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής ενός παιδιού. Εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα διαχειρίσιμες και βεβαίως, όπως προανέφερα, για το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει εντονότατη πολιτική συζήτηση και σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να αντλήσουμε πληροφορίες, θα χρησιμοποιήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Χονδρόπουλο από την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο, για το χρόνο που θα μας διαθέσεις. Όπως προανέφερα, είναι πολλές πληροφορίες που ακούστηκαν και αλληλοσυγκρουόμενες. Επομένως, κάποιος πρέπει να λέει ψέματα, δεν μπορεί να λένε όλη την αλήθεια για το θέμα αυτό. Τι ακριβώς συνέβη και τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα στην υπόθεση αυτή? Όπως είπες και εσύ, Βαγγέλη, πραγματικά τις τελευταίες ημέρες δεχόμαστε ένα βομβαρδισμό από πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα και βλέπουμε και διάφορες δηλώσεις από πολιτικούς οι οποίες συγκρούονται η μία με την άλλη. Σύμφωνα τώρα με την τελευταία εξέλιξη που έχουμε γύρω από την υπόθεση, με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε και σύμφωνα και με την ανακοίνωση της αστυνομίας, εντοπίστηκε στην παρέβρια περιοχή των Λαβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών, 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά. Αν κάνει κάποιος την πρόσθεση, θα καταλάβει ότι βγαίνει το νούμερο 38. Ναι. Στις τελευταίες μέρες ακούμε για το νούμερο 39, αλλά προφανώς αφαιρείται το μικρό κορίτσι, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχασε τη ζωή του από τσίμπημα σκορπιού. Να πούμε, να επισημάνουμε αυτό, πολύ σημαντικό είναι για το σημείο το οποίο έγινε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, το σημείο το οποίο εντοπίστηκε η ομάδα αυτή των παράτυπων μεταναστών, βρέθηκε, είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίω από τις αρχικές συντεταγμένες που βρισκόταν η ομάδα των ανθρώπων αυτή. Μέχρι τις πριν από λίγες ώρες, οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και την ελληνική κυβέρνηση και τις δηλώσεις του κ. Μηταράκη, βρισκόταν εκτός των ελληνικών συνόρων. Mm-hmm. Οπότε, για αυτόν τον λόγο, και το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζήτησε δύο συνεχόμενες φορές από τις τουρκικές αρχές να περισυλλέξουν τους ανθρώπους αυτούς, δεδομένου ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο, ακόμα και σε περίπτωση που οι ελληνικές δυνάμεις μπουν στο σημείο και προσπαθήσουν να διασώσουν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στην τουρκική πλευρά. Ναι. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε και ένα γαϊτανάκι, έτσι, αντιδράσεων από την αξιωματική αντιπολίτευση, των ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και το ΚΚΕ, για το αν θα έπρεπε, ποιο είναι το ορθό, έτσι, αν θα έπρεπε να μπουν να τους πάρουν ή αν θα έπρεπε να, ακολουθώντας δηλαδή, Γιώργο, την ανθρώπινη. Αν μου επιτρέψεις, ασκείται κριτική, ακόμα και για το ότι σε πρώτη φάση υπήρξε άρνηση ότι υπάρχει θέμα, ότι υπάρχει αυτή η παρουσία των ανθρώπων αυτών στο σημείο. Αυτό λέει τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση, ότι δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα από την κυβέρνηση δεν υπήρξε καν αναγνώριση του προβλήματος, του ζητήματος, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση και πιθανώς και απώλεια ανθρώπινης ζωής, έτσι. Αυτό δεν είναι να πούμε, Βαγγέλη, ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στον Εύρο. Τα περιστατικά γενικότερα με τους. Και προφανώς δεν είναι και το πρώτο περιστατικό, έτσι, που εγκλωβίζονται σε νησίδα του Εύρου παράτυποι μετανάστες. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ, στην περιοχή, εδώ στα άκρα της Ελλάδας, το ζούμε. Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά μία φορά το τρίμηνο έχουμε τέτοια περιστατικά, ειδικότερα τον χειμώνα, που είναι ακόμα πιο δύσκολο κάποιος να διασχίσει τον Εύρο λόγω των ορμητικών νερών που κατεβαίνουν από την Βουλγαρία. Αλλά τώρα το καλοκαίρι, να πούμε ότι οι συνθήκες δεν είναι τόσο ακραίες, αν και τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια κακοκαιρία στο σημείο. Να πούμε βέβαια ότι πολλοί ισχυρίζονταν και το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελούσε και παγίδα των Τούρκων. Ότι ουσιαστικά τους άφησαν εκείνοι με παράνομη προώθησή τους στην ελληνική πλευρά. Και έτσι, ότι ουσιαστικά στείλανε μια παγίδα στην ελληνική πλευρά για να ανεβούν οι τόνοι,
Δεν θα είναι και η πρώτη φορά που εργαλειοποιούν το θέμα του προσφυγικού οι Τούρκοι, έτσι. Είναι, το παρελθόν έχει διδάξει το κάνουν. Και τώρα, όσο μάλιστα πλησιάζουν και οι εκλογές και αρχίζει να τρίζει η καρέκλα του Ερντογάν, καταλαβαίνουμε ότι ίσως να είναι ένας λόγος παραπάνω κάποιος να εξετάσει και αυτή την πλευρά. Να πούμε βέβαια ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εγκλωβισμένοι πάρα πολλές μέρες στο σημείο. Έτσι. Να πούμε ότι και η αστυνομία είχε προχωρήσει σε αλλεπάλληλες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο σημείο, αλλά όπως είχαν δηλώσει τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, γιατί όπως ανέφερα και πρωτήτερα, ουσιαστικά υπήρχε μια περίπτωση να δημιουργηθεί και θερμό επεισόδιο. Να πούμε βέβαια ότι οι άνθρωποι πλέον έχουν μεταφερθεί στο κιτ φυλακίου και ουσιαστικά οδηγείται η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης τους, το οποίο φυσικά προκάλεσε και νέα ανακοίνωση από τον κύριο Μεταράκη, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Twitter, επισημένοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται καλά στην υγεία τους, το οποίο έρχεται φυσικά σε πλήρη αντίθεση με ό,τι μαθαίναμε μέχρι τώρα, γιατί δεν είναι μόνο να πούμε ότι το μικρό κορίτσι το οποίο έχασε τη ζωή του, αλλά είχαμε και μια έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε βρισκόταν και στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησαν οι ίδιοι οι παράτυποι μετανάστες από το σημείο, η γυναίκα ήταν σε δύσκολη κατάσταση και αιμορραγούσε. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Μηταράκη, η έγκυος γυναίκα χέρι άκρα υγείας, ενώ να πούμε ότι πουθενά δεν αναφέρθηκε το θάνατος από το μικρό κορίτσι, ούτε απομακρύνθηκε η σωρός του από το σημείο. Οπότε η νεαρή κοπέλα που έχασε τη ζωή της ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμη στην νησίδα, το οποίο φυσικά έχει προκαλέσει, όπως είπες και εσύ, πάρα πολλές αντιδράσεις με σκληρές ανακοινώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως τις ανακοινώσεις του κ. Κατρούγκαλου και της κυρίας Γκαρά εδώ του Εύρου, για την όλη υπόθεση, λέγοντας πως άμεσα πρέπει η ελληνική πλευρά να ζητήσει συγγνώμη για όλες αυτές τις καθυστερήσεις, αλλά φυσικά και για την ζωή που χάθηκε. Το αν είναι τώρα σε ελληνικό ή τουρκικό έδαφος, Βαγγέλη, μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί έχει να πούμε ότι ήδη και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, ήδη ο συνήγορος του πολίτη, η Frontex, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητούν άμεσα απαντήσεις και θεωρώ πως ό,τι και να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες θα τις πάρουμε και εμείς αυτές τις απαντήσεις. Σωστή και η παράμετρος που έθεσες, Γιώργο, ότι έχει πάρει και διεθνές προεκτάσεις η υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ θερμά για το πλήρες και αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή μέχρι και την ώρα αυτή. Ευχαριστούμε τον Γιώργο και πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ με τις δηλώσεις πολιτικών παραγόντων, κυβέρνηση και αντιπολίτευση επί του θέματος. Αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε στον Εύρο επειδή η Τουρκία τους πίεσε με απειλή βίας να περάσουν παράνομα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώ την Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει από το διεθνές δίκαιο. Τι ένα παιδί 5 χρονών έχασε τη ζωή του σε τουρκικό έδαφος και αυτό είναι πραγματικά δυσάρεστο, θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισελήνου ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να έρθει να ταυθεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά της. Δυστυχώς, και το έχουμε αναδείξει σε όλα τα επίπεδα το προηγούμενο διάστημα και σε Βουλή και σε Ευρωβουλή και σε όλα τα επίπεδα που μπορούμε, η κατάσταση αυτή στα σύνορα είναι μια ιστορία η οποία έχει αρκετή έχει αρκετή έκταση και έχει και μεγάλες διαστάσεις. Άρα δεν είναι το πρώτο περιστατικό ή το πρώτο φαινόμενο που παρατηρούμε. Είναι μια πολιτική και μια στρατηγική τόσο της Ευρώπης όσο και της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία διαρκώς δημιουργεί ζητήματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα και το έχουμε εντοπίσει. Όμως αυτή τη φορά, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε νομίζω, είναι ότι πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο του να διακυβεύονται και να απειλούνται ζωές των ανθρώπων για κάποιες αιμονές, γιατί πρόκειται για μια αιμονή και της Ευρώπης, επαναλαμβάνω πρώτα απ' όλα, αλλά και των εμπλεκόμενων κρατών. Αιμονή λέτε, γιατί το λέτε αυτό κύριε Ψυχογεία, γιατί λέτε για αιμονή? Θα σας πω, διότι από τη μια έχουμε την εργαλειοποίηση του Ερντογάν, και από την άλλη έχουμε την Ευρώπη η οποία έχει υιοθετήσει τη λογική της Ευρώπης φρούριο, έχει βάλει τις χώρες που τις υποδοχίζουν κροκόδιλοι και χωροφύλακες για λογαριασμό της και κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, και μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι οποιαδήποτε τέτοιου τύπου πολιτική η οποία εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, τη Σύμβαση της Γενέβης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Ανθρώπου
και όλων των άλλων κειμένων και του συντάγματός μας, ενδεχομένως να λειτουργεί και σαν pull factor. Ερχόμαστε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα για να δούμε ειδήσεις από δύο μέτωπα που αφορούν και ενδιαφέρουν έμεσα και άμεσα βεβαίως στην χώρα μας. Το ένα θέμα είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύριαλ των σχέσεων των δύο χωρών εξελίσσεται με πολλά επεισόδια και το φετινό καλοκαίρι. Το άλλο βεβαίως μεγάλο θέμα έχετε από τον χειμώνα και έχει να κάνει με τον σε εξέλιξη Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο και τις προεκτάσεις αυτού στις διεθνείς ισορροπίες. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, διεθνολόγο και επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Αμπού Ντάμπι, στα Εμιράτα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για πολλούς η απόφαση της Τουρκίας να βγάλει πλωτό γεωτρύπανο για έρευνα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας αύξησης της έντασης. Αυτό προς το παρόν δεν συνέβη λόγω και της επιλογής του χώρου ερευνών. Από την άλλη είναι σε ένταση η σχέση των δύο χωρών. Από τη μία είναι η ρητορική της Τουρκίας με κυβερνητικά στελέχη, κυβερνητικούς εταίρους να επαναφέρουν θέματα επέκτασης και γαλάζιας πατρίδας. Από την άλλη είναι και τα εσωτερικά της Τουρκίας τα οποία αναγκάζουν την τουρκική πλευρά να ανεβάζει τους τόνους. Είναι εκλογική περίοδος, προεκλογική περίοδος αυτή για την γειτονική μας χώρα. Θεωρείτε πως η περίοδος αυτή είναι επικίνδυνη για τις σχέσεις των δύο χωρών? Το γενικότερο κλίμα ποιο είναι κατά τη γνώμη σας? Όπως εύστοχα αναφέρατε και εσείς κατά την εισαγωγή σας, έχουν οξυνθεί τα πνεύματα μεταξύ των δύο κρατών. Η Τουρκία ανησυχεί και ανησυχεί δικαίως για τον επανεξοπλισμό της Ελλάδος και για την εξάπλωση του δικτύου των συμμαχιών και συνεργασιών της. Γνωρίζει δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν συνιστά πλέον ένα εύκολο αντίπαλο όπως κατά τα χρόνια της κρίσης των μνημονίων. Και παρά τις προσπάθειές της, παραδείγματος χάρη αυτή η υβριδική επίθεση προημερών στον Εύρο, με το θέμα των προσφύγων και όχι ακριβώς προσφύγων και ούτω καθεξής, συνιστά άλλη μία μαρτυρία της αγωνίας της Άγκυρας. Το καθεστώς Ερντογάν εν μέσω μίας δεινής οικονομικής κρίσης αναζητά μία εύκολη νίκη. Εφόσον λοιπόν στα δυτικά δεν μπορεί λόγω ακριβώς της αύξησης της ισχύως της Ελλάδος, και στη Συρία πάλι δεν μπορεί λόγω της μη συγκατάθεσης είτε του Ιράν είτε της Ρωσίας, αναζητά προς νότον, στον εύκολο αντίπαλο, την Κύπρο, μία εύκολη νίκη. Γι' αυτό το λόγο και το γεωτρύπανο της Τουρκίας, το τέταρτο κατά σειρά, προς το παρόν πραγματοποιεί τις έρευνες μεταξύ του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου και της Τουρκίας. Όμως, αν δεν προχωρήσει η υπόθεση του εξυγχρονισμού των F-16 από τις ΗΠΑ, όπως επίσης και τα ανταλλάγματα της Σουηδίας και της Φιλανδίας προς την Τουρκία για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αναμένεται μία όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας έναντι της Κύπρου, γιατί ακριβώς όπως σας προανέφερα, η Κύπρος συνιστά το προνομιακό παιχνίδι για το γειτονικό κράτος Ταραξία. Είναι και το θέμα της φημολογίας απόφασης προσάρτησης των κατεχόμενων εδαφών, κάτι που ακούστηκε εντός τις προηγούμενες εβδομάδες ως μία ακόμα προσπάθεια της Τουρκίας να ανεβάσει τους τόνους και να κερδίσει διπλωματικά ή αν θέλετε να κερδίσει ψήφους στο εσωτερικό, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πράξη μέχρι σήμερα, αλλά οι ειδικοί δεν το βγάζουν από το τραπέζι ως ενδεχόμενο, ως πιθανότητα. Αν όντως προχωρήσει σε αυτό το απενενοημένο βήμα, τότε θα ομιλούμε περί μίας αυτοχειρίας του καθεστώτος Ερντογάν. Ναι, μεν ίσως κερδίσει την ψήφο των εθνικιστών και υπερεθνικιστών, όμως δεν θα κερδίσει παρά την οργή των συμμάχων και εταίρων, όχι μόνο στη Δύση και στο ΝΑΤΟ, αλλά ανά την Ιφίλιο. Ουδής θα αποδεχθεί την προσάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου στην Τουρκία εν μέσω του Ουκρανικού πολέμου και εν μέσω της παράνομης κατοχής των Ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία.
Mm-hmm. Θα πάμε στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Πριν από αυτό, όμως, επειδή άκουσα νωρίτερα να αναφέρεις περιστατικό στον Εύρο σε ένα υβριδικό τρόπο ανεβάσματος, ανόδου της πίεσης από πλευράς Τουρκίας, θεωρείται πιθανή την εργαλειοποίηση προσφύγων μεταναστών και το επόμενο διάστημα? Το έχει ξανακάνει η Τουρκία και πέρυσι και πρόπερυσι, το έχει ξανακάνει. Βεβαίως. Συμβαίνει κατά κόρον, δεν συμβαίνει απλά τακτικά. Και αυτό οφείλεται όχι μόνο στις ψυχολογικές επιχειρήσεις της ΜΙΤ, δηλαδή των υπηρεσιών κατασκοπίας και αντικατασκοπίας Τουρκίας, οφείλεται και στη διάβρωση των ΜΜΕ εντός της Ευρώπης και της Ελλάδος δυστυχώς, από την ΜΙΤ και την Τουρκία. Οπότε αναπαράγεται αυτό το θέμα στα διεθνή φόρα, χάρη ακριβώς στον υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας, η οποία χρησιμοποιεί όχι μόνο τους λαθρομετανάστες ή τους πρόσφυγες, χρησιμοποιεί τα πάντα, ακόμα και για δήθεν καταπίεση μιας ανύπαρκτης τουρκικής μειονότητας στην ΚΟ και στη Ρόδο, ούτως ώστε μονίμως να δαιμονοποιείται η Ελλάδα και μονίμως να εκβιάζει τα ανταλλάγματα, η Άγκυρα, από τις Βρυξέλλες. Είτε αφορά το ΝΑΤΟ, είτε αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταλλάγματα συνήθως οικονομικά, έτσι. Βεβαίως, ιδίως εν μέσω αυτής της δεινής κρίσης, όπου πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, πως ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης, Moody's, που την γνωρίσαμε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, υποβάθμισε στην κατηγορία Β3 την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας, δηλαδή στην κατηγορία junk, τα ομόλογα του δημοσίου της Τουρκίας. Αναμένεται αυτή η υποβάθμιση να οδηγήσει σε περαιτέρω όξυνση και του εξωφρενικού πληθωρισμού της, σε τριψήφιο νούμερο, αλλά και της διολίσθησης της λίρας και γενικότερα των άλλων οικονομικών προβλημάτων, όπως το έλλειμμα. Είναι σαφές ότι το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας είναι το θέμα της οικονομίας και όχι η εξωτερική εχθρή που βλέπεις όλες τις κατευθύνσεις των συνόρων της. Πάμε λίγο στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που από ό,τι φαίνεται είναι μια παράμετρος που διαφοροποιεί τις διεθνείς σχέσεις και όχι μόνο σε κάθε επίπεδο, από την οικονομία, την ενέργεια και παντού. Ο οποίος πόλεμος δεν τελείωσε. Μπορεί πλέον η καθημερινότητα να τον έχει ρίξει στην προτεραιότητα ειδησιογραφίας και να μην είναι θέμα συζήτησης πλέον. Αλλά συνεχίζεται και μάλιστα έχει και πολλές εκφάνσεις οι οποίες μας προκαλούν ανησυχία. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε αναφορές από τη ρωσική πλευρά ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα, έστω και με την άρνηση. Το θέμα, το ακραίο σενάριο της μεγάλης κλιμάκωσης επανέρχεται στο τραπέζι. Είναι και το θέμα της διαχείρισης των πυρηνικών εργοστασίων, το οποίο πάντα βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ενός τεράστιου λάθους, το οποίο θα φέρει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται και να ολοκληρώνεται αυτός ο πόλεμος? Αυτή τη στιγμή υφίσταται ένα στρατιωτικό τέλμα στον Ουκρανικό πόλεμο. Δηλαδή, παρά τις προελάσεις, τη σταθερή προέλαση, συγγνώμη, του ρωσικού στρατού στο μέτωπο του Ντονμπάς, δεν έχει συμβεί το λεγόμενο breakthrough. Δεν έχει δηλαδή διαραγεί η Ουκρανική άμυνα στο μέτωπο του Ντονμπάς, ούτως ώστε να ιτηθεί ο Ουκρανικός στρατός εκεί. Όπως βέβαια δεν έχει συμβεί και το ανάλογο με την αντεπίθεση των Ουκρανών στο νότιο μέτωπο, στο μέτωπο της Χερσόνας. Ούτε εκεί έχει διαραγεί η άμυνα των Ρώσων, παρά τις τοπικές νίκες των Ουκρανών. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα από κανέναν από τους δύο εμπολέμους να καταφέρει μια αποφασιστική νίκη η οποία να οδηγήσει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία θα συνεχίζει να χρησιμοποιεί το πυροβολικό της πρωτίστως, αλλά και τους μισθοφόρους της και τους πολιτοφύλακες στα υποκατοχή ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας, ούτως ώστε να προωθείται τμήματικά, έχοντας προηγηθεί η ισοπαίδωση των κομοπόλεων και χωριών από το ρωσικό πυροβολικό. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία θα συνεχίζει να προμηθεύεται το οπλισμό της από τη Δύση και μάλιστα τελευταίας λέξης τεχνολογίας, όπως τα υπερσύγχρονα HIMARS ή ATACAMS,
στο πυροβολικό, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως σας ανέφερα, η προϋπόθεση ούτε για νίκη των Ρώσων στο μέτωπο του Ντονμπάς, η αποφασιστική νίκη, ούτε όμως και μια αντεπίθεση των Ουκρανών στο Νότο για ανάκτηση των υποκατοχή εδαφών. Και όπως αναφέρατε και εσείς, δυστυχώς η λεγόμενη κόπωση του πολέμου, war fatigue, όπως ονομάζεται στη βιβλιογραφία των διεθνών σχέσεων, έχει οδηγήσει την κοινή γνώμη στην Ευρώπη και στη Δύση να προσανατολιστούν και πλέον να εστιάσουν στα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως η τιμή του πετρελαίου, της βενζίνης, του ηλεκτρικού, και όχι οι ευθύνες για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή η έξοδος από αυτό το αδιέξοδο. Αυτό το χρησιμοποιεί έξυπνα το καθεστώς Πούτιν στη Ρωσία και πολύ φοβούμε ότι θα το χρησιμοποιήσει ακόμα πιο επιδέξια τις παραμονές του χειμώνα. Όπου βεβαίως το θέμα της ενέργειας αναμένεται να δώσει ακόμα ένα εργαλείο στα χέρια της Ρωσίας. Εργαλείο διαχειριστικό, διπλωματικό, όπως θέλει το βλέπει κανείς, έτσι. Πώς μοχλοποιήσεις. Γιατί, για να παραφράσω μια πολύ γνωστή ρίση, ότι όταν η Γαλλία θερμίζεται, η Ευρώπη κρυώνει, πλέον θα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όταν θα θερμίζεται ο κύριος Πούτιν, θα κρυώνει η Ευρώπη, γιατί δεν έχει διαφοροποιηθεί ακόμη ενεργειακά η Ευρώπη, παρά τις προσπάθειές της. Και βέβαια αυτό σημαίνει και ότι η Ελλάδα από πλευράς της και η Κύπρος θα πρέπει να πράξουν τα δέοντα, ούτως ώστε να μετατραπούν λίαν ταχαίως σε κόμβους για τη μεταφορά και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου από τους νέους συμμάχους και εταίρους μας στη Μέση Ανατολή, όπως τους Σαούντ, τους Εμιρατιανούς και τους Αιγυπτίους και τους Ισραηλινούς φυσικά, για την απεξάρτηση επιτέλους της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θεμέλιο του χρόνου σας, κύριε Πλακούδη, και τις χρήσιμες πληροφορίες. Εύχομαι και ελπίζω να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Στο κατάστημα Bizou Bizou θα βρείτε την ολοκληρωμένη συλλογή Oxette και Loisir αποκλειστικά για την πόλη της Κοζάνης. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Πάμε τώρα στον χώρο του πολιτισμού για να δούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Μαυρίδη που ακολουθεί για το εντυπωσιακό έθιμο τρανός χορός στην Βλάστη Ορδέας, η οποία αναβίωσε για μία ακόμα χρονιά φέτος με την παρουσία μάλιστα πλήθους κόσμου, ντόπιων και επισκεπτών. Σήμερα έχουμε καιρό. Σήμερα έχουμε καιρό. Αι, σήμερα έχουμε καιρό. Σήμερα έχουμε καιρό να βγούμε στο σέρια. Άνι να βγούμε στο σέρια. Ένα έθιμο, μια λαϊκή παράδοση που είναι αυτοφύ από τους ίδιους τους πολίτες. Δεν διοργανώνεται από κανένα σύλλογο, από κανένα φορέα. Και κρατά χρόνια. Έχει μυστικό ο τρανός χώρος της Βλάστης. Βεβαίως έχει μυστικό. Έχει μυστικό. Πιστεύω είναι στην καρδιά όλων των Βλατσιωτών. Όλων των χρόνων. Από μικρά παιδιά, εμείς τώρα οι μεγαλύτεροι, συμμετείχαμε στον τρανό χώρο. Οπότε έχουμε δεθεί ψυχικά με τον τρανό χώρο. Δηλαδή, αν δεν έρθουμε στον τρανό χορό του 15 Αύγουστο ιδιαίτερα και όχι του Αγίου Παντελήμωνα, θεωρούμε ότι δεν θα πάει καλά η χρονιά. Και όπως είπε και κάποιος προηγούμενο, ότι σαν να ξεκινάει για εμάς τους Βλατσιώτες η χρονιά από το 15 Αύγουστο και μετά.
Ο τρανός χορός είναι μια επιθυμία που μπορεί να φέρει τον Βλατσιώτη από την άλλη άκρη της γης. Ναι, 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 θα δείτε σήμερα. Μια και είχαμε και δύο χρόνια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αποχή λόγω κορονοϊού από τον τρανό χορό, θα δείτε ότι έχει έρθει κόσμος από παντού. Το είδαμε και χθες και προχθές, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο το χωριό και ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πληθυσμού θα συμμετέχει σήμερα στον τρανό χορό. Οι Βλατσιώτες στην καταγωγή, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν φύγει από τη Βλάστη και μεγαλουργούν στην Αθήνα, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Καστοριά, στην Τολεμαΐδα κατά κύριο λόγο. Αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε τι είναι ο τρανός χορός, τι θα λέγατε? Είναι ένα βίωμα, όπως το είπε στην αρχή, ένα βίωμα το οποίο πολύ δύσκολα βγαίνει από τις ψυχές μας. Εγώ δηλαδή στα χρόνια που είμαι δεν έχω λείψει ποτέ, από τα φοιτητικά μου χρόνια είμαι συνέχεια στον τρανό χορό. Πρώτα πίσω και έχω μια δεκαετία από τον Μπαρμπαρόνα και μετά που συνήθως υποστήριζα και πάντα ήμουν ένα με δύο χορούς που χόρευα. Που δεν έχει μουσική υποστήριξη από κανένα μουσικό όργανο, μόνο από τη λαλιά του ναι. λαού, των πολιτών. Βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό έρχεται τόσος κόσμος. Μόνο τραγούδι. Το λέμε δύο φορές η μπροστινή, δύο φορές η από πίσω. Συνήθως οι από πίσω είναι αυτοί που μπαίνουν για πρώτη φορά ή δεν γνωρίζουν καλά τα τραγούδια και ο χορός πάντα στρώνει καλύτερα όταν το λες δύο φορές. Όταν το πεις μία φορά, δεν στρώνει ο χορός καλά. Και γι' αυτό όλοι οι Βλατσιώτες θα έρθουν σήμερα, πιστεύω, επειδή έχει πολύ κόσμο το χωριό, θα γίνει ένας πολύ μεγάλος τρανός χορός. Η γυναίκα τι ρόλο έχει στο τρανό χορό? Πολύ σημαντικό. Όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν με τη μετάδοση της παραδοσιακής μουσικής έχουν πει ότι οι γυναίκες έχουν παίξει το σημαντικότερο ρόλο στη συνέχιση της παραδοσιακής μουσικής. Γιατί ήταν αυτές που ήταν στα σπίτια, αυτές που τραγουδούσαν στους γάμους, αυτές που τραγουδούσαν στα πανηγύρια. Οι άνδρες συνήθως λείπαν στις εργασίες τους, οι οποίες ήταν είτε κτηνοτροφία είτε γεωργία, και συχνά απουσίαζαν. Οπότε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις σημαντικές της ζωής, πάντα η γυναίκα έπαιζε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι κάνει ένα νέο Βλατσιώτη να μπει, να πιαστεί από τον τρανό χορό? Η συνέχεια, η παράδοση και χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα θούνε, θα περάσουν. Μόνο αυτό. Για τους προγόνους μας και για αυτούς που έρχονται. Για τον παππού μου, τον πατέρα μου και για τα παιδιά μου θα το συνεχίσουν. Συνεχίζουμε την παράδοση. Μια ζωή. Είναι ένα έθιμο που γίνεται από μόνο του. Δηλαδή δεν είναι το μοναδικό έθιμο από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα, στον οποίο ο καθένας έρχεται χωρίς να συμμετέχει σύλλογος. Εγώ έρχομαι από τον Εύρο, άλλος έρχεται από την Αθήνα, από το εξωτερικό. Γιατί το θέλουμε και γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Τι είναι ο τρανός χορός, ιδιαίτερα τι μήνυμα, τι λέει σε έναν νέο άνθρωπο? Ο τρανός χορός στις μέρες μας έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτό που ήταν στη Ουργοκρατία, είναι η Ένωση. Και η αγάπη στον τόπο. Το αντάμωμα. Το αντάμωμα με τους φίλους μας, με τους συγγενείς. Και το έχουμε στοίχημα σε όλη τη διάρκεια του και χρόνου. Και όλο το έτος το κανονίζουμε για να έρθουμε εδώ. Πραγματικά όλο το έτος το κανονίζουμε για να είμαστε εδώ 15 Αύγουστο. Άιντε δεν είναι κι αμαρτία Κωνσταντόρα μου. Ποτέ δεν είναι κι αμαρτία κλίμακια δεχόμενα.
σαν που πάει σαν αγγίκον έζησαν. Τι γίνεται. Ωπα, πουστά τώρα.
Πάμε τώρα στα Γρεβενά. Εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο Κώστα Μάρκο και μας μεταφέρει ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την ευρύτερη περιοχή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γρεβενά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κορυφώθηκαν λοιπόν, Βαγγέλη, οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, το τριήμερο του 15 Αύγουστου, με τα χωριά των Γρεβενών να κατακλείζονται από κόσμο, αλλά και από εκλεγμένους κάθε βαθμού, που έδραξαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους κατοίκους, να διασκεδάσουν μαζί τους, καθώς και να δεχτούν κριτική, παράπονα και προτάσεις. Ένω λοιπόν η παρουσία του βουλευτή του κυρίου Πάτση σε πολλούς οικισμούς με το θέμα των καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες να κυριαρχεί. Mm-hmm. Πολλοί λοιπόν ήταν και οι αυτοδιοικητικοί και των δύο βαθμών που έδωσαν το παρόν από πλατεία σε πλατεία, κάνοντας ζέσταμα για τις υπερχόμενες εκλογές. Οι εκδηλώσεις λοιπόν, Βαγγέλη, κορυφώθηκαν σήμερα στη Σαμαρίνα με τον Δήμαρχο Γρεβενών Γιώργο Δασταμάνη να γιορτάζει ως οικοδεσπότης μαζί με τους Σαμαρινέους τον Κιάτσο, έτσι. Mm-hmm. Ένα έθιμο που προσελκύει πολύ κόσμο, αλλά και πολλά στελέχη του πολιτικού κόσμου, κυρίως από Λάρισα. Να πούμε λοιπόν ότι ο παρόν έδωσαν ο Υφυπουργός Υποδομών Μιχάλης Παπαδόπουλος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαρακόπουλος, ο κύριος Γιουλέκας, όπως και ο πρώην Υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κόκαλης. Mm-hmm. Και άρχισε από σήμερα να αδειάζει τα χωριά του ορεινού όγκου. Βαγγέλη, ναι. Πάμε σε άλλες ειδήσεις. Mm-hmm. Βεβαίως, παρακαλώ. Νέο ατύχημα στην περιοχή Πατώματα, κοντά στη Βίλα Νασιάτη. Νταλίκα εξετράπη, μόλις πάτησε εκτός ασφάλτου. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι το δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση. Έχουμε και άλλα ατυχήματα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπους να έχουν φύγει από τη ζωή. Ήταν όλοι εντάξει. Καταγράφεται λοιπόν ότι η περιοχή αυτή βγάζει ατυχήματα δυστυχώς λόγω και της ποιότητας του οδοστρώματος. Έτσι, μάλιστα. Παρακαλώ. Έτσι, πολύ σωστά. Εμείς θα μείνουμε στα Γρεβενά για να δούμε το ρεπορτάζ από το Ποντιακό Γλίνι που πραγματοποιήθηκε στο νησί Γρεβενών με την παρουσία πλήθους κόσμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δίνεις την ευκαιρία μετά από 2 χρόνια έλλειψης του κόσμου να μπορέσουμε να δώσουμε μια χαρά και μια μεγάλη κοινωνική εκδήλωση στο χωριό μας. Το νησί Γρεβενών κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να μπορεί να έχει την ελευθερία του να βγει έξω και να περάσει αυτά τα 2 χρόνια που ήταν τα πιο βαριά σήμερα, για να μπορέσουμε να έχουμε υγεία και ό,τι προκύψει. Σε ευχαριστώ και πάλι. Νομίζω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Είμαστε ευτυχισμένοι που ξαναδώσαμε λίγο φωνή και λίγο γέλιο και λίγο χώρο στο χωριό μας.
Κύριε, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλή σας συνέχεια.